ουρανής ουσίας στη μητέρα. Στο τέλος γελάει ακατάπαυστα. Από όλους τους πόνους των τελευταίων μηνών δεν νιώθει τίποτα. Σχεδόν παγωμένη, δυσκολεύεται να κινηθεί προς μια αντιφατική κατεύθυνση που αναστατώνει τη λύθη της. Κανείς δεν αντέχει να βλέπει, γιατί νοιάζει κανένας τους παρά μόνο να γελά ακατάπαυστα. Στην πραγματικότητα έχει φτάσει στο τέρμα. Ευαγγελικά στυλπνεί, ισορροπώντας ανάμεσα στην έκταση του χώρου που την κρατάει όρθια και σε μια κατάμεστη αίθουσα ενοχλητικών θεατών. Προσπαθεί να πιστέψει, ζητώντας αδέξια ό,τι της χρωστάνε, δίχως να έχει γνώση πως θα πρέπει να μιλήσει δύο γλώσσες. Αυτή που σέβεται τον ίδιο του στον εαυτό και την άλλη που, εισχωρώντας κάτω από το δέρμα, φέρνει σε δύσκολη θέση την αδράνεια μπροστά στο δεμένο παραπέτασμα. Θα λυθεί το σχοινί, όσο λιγοστεύει ο χρόνος, βυθίζοντάς την στον λάκκο, παραβιάζοντας τη σωστή χρήση αυτής της γνώσης, σκορπίζοντάς την προς οτιδήποτε περιστρέφεται. Αυτοί που την δημιούργησαν δεν αμφιβάλλουν για το ταξίδι προς τον νότο, αλλά συνεχίζουν να ρωτούν τα δέντρα και τους νοχελικούς ουρανούς γεμάτους κεράσια για το πουλί που έχει τρεις ψυχές. Αν και εκπληκτική αγωγή δεν είναι πορόδης, ώστε να ακούσουν το κορίτσι πριν επέλθει ο αφανισμός κάθε σεξουαλικής περίπτυξης, εγκαθιδρύοντας τη Νέα Ιερουσαλήμ όταν κάθε μονοπάτι έχει τόσα λιγοστά λουλούδια.